Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διοργανώνει Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έξαρση των Νοσημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και προτείνει και λύσεις. Ακριβώς, μαλάρια, διάρρεια, δάγκιος πυρετός, ακόμη και υποσιτισμός συνδέονται σύμφωνα με τους επιστήμονες με την κλιματική αλλαγή και τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν περισσότερο φτωχούς και ευάλωτους πληθυσμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για εκατομμύρια θύματα, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν αν η διεθνής κοινότητα δεν κινητοποιηθεί, επισημένοντας πως οι λύσεις υπάρχουν και πως το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση. Χολέρα, μαλάρια, δάγκιος πυρετός αποδεκατίζουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Πρόκειται για τρεις σοβαρές και συχνά μοιραίες ασθένειες, η πρόσφατη έξαρση των οποίων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις κλιματικές αλλαγές, κυρίως σε συγκεκριμένες και ευάλωτες περιοχές του πλανήτη όπου η ιατροφαρμακευτική κάλυψη είναι προβληματική. Ασθένειες που αφαιρούν ανέτεια ζωές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να υποχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό αν οι ηγέτες αποφάσιζαν να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που για πρώτη φορά διοργανώνει Παγκόσμιο Συνέδριο στη Γενέβη για την έξαρση της νοσηρότητας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Στην επίσημη αναφορά του, τονίζεται πως οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος είναι μαζικές και σημαντικές, αλλά υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν την νοσηρότητα. Ένα τέτοιο πακέτο πολιτικών και μέτρων που θα μπορούσε να σώσει άμεσα εκατομμύρια ζωές θα ήταν η προσαρμογή των κοινοτήτων ώστε να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν φαινόμενα όπως έντονοι καύσονες και ξηρασίες ή ακόμη έλλειψη νερού, με οδηγίες πώς μπορούν να προστατευθούν από τις μολυσματικές ασθένειες που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ακόμη πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως ο υποσιτισμός που αποτελεί επίπτωση της υπερθέρμανσης και καταστροφής των καλλιεργειών σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα, η λήψη μέτρων παγκοσμίως για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων θα μείωνε τους κινδύνους που επιφέρει η ατμοσφαιρική ρήπανση και τα περιστατικά που καταλήγουν στα νοσοκομεία, σημειώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο τομέας της υγείας απαιτεί άμεση παρέμβαση, τονίζουν οι επιστήμονες, και οι λύσεις είναι διαθέσιμες εδώ και τώρα. Το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση, καθώς στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη, όπου ο πληθυσμός είναι πιο ευάλωτος, η μαλάρια, η διάρρεια και ο υποσιτισμός αφαιρούν εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο, κυρίως παιδιά. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα ληφθούν υπόψη και θα συζητηθούν διεξοδικά και στην κλιματική σύνοδο του ΟΗΕ που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Ήθελα να σα οφείλω και εσύ, Κατερίνα, τώρα για άλλη μια χρονιά αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους για να φυλάξουν τα δάση. Mm-hmm. Γι' αυτό στο τέλος μιας δύσκολης θερινής περίοδου πήραν και μια χαλαρωτική ανάσα. Παρακολουθώντας μια αποκλειστική πρεμιέρα από το Sky, 250 ήταν οι εθελοντές που εντάχθηκαν σε κάποια από τις ομάδες δασοφύλαξης τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Για την κοινωνική τους προσφορά στα δάση, ο Sky τους εξασφάλισε προσκλήσεις για την καινούργια ταινία της Disney, Αεροπλάνα 2, οι πτάμενοι πυροσβέστες. 250 εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Sky και στο πλαίσιο της εκστρατείας «Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον» εντάχθηκαν σε εθελοντικές ομάδες πυροφύλαξης τα τελευταία δύο χρόνια. Στο τέλος μιας δύσκολης θερινής περίοδου και αφήνοντας για λίγο μόνο το βουνό και τη στολή του εθελοντή δασοφύλακα, διασκέδασαν με τα παιδιά τους παρακολουθώντας τις περιπέτειες χάρτινων συναδέλφων τους σε μια κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για αυτούς. Γιατί 120 από τους εθελοντές μαζί με τις οικογένειές τους παρακολούθησαν πρώτη την ταινία της Disney, Αεροπλάνα 2, οι πτάμενοι πυροσβέστες. Άνθρωποι που δίνουν προσωπικό χρόνο για να προσφέρουν πολύτιμη κοινωνική υπηρεσία, προστατεύοντας τα δάση, κάνοντας δασοφύλαξη τα καλοκαίρια όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, περιπολώντας και ελέγχοντας για πιθανές μικρές ή μεγάλες εστίες φωτιάς, προκειμένου να ειδοποιήσουν έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στην κοινωνία μέσω του εθελοντισμού δάσο προστασίας. Απαραίτητα πρέπει όλος ο κόσμος στο μέτρο που μπορεί να συνεισφέρει. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μια γυναίκα, δεν είναι και κατόρθωτο όμως. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που εκτός του ότι μπορείς και προσφέρεις εσύ, σε γεμίζει με πάρα πολλά θετικά συναισθήματα. Θα το πρότεινα σε όλους. Συμβάλλω στο περιβάλλον, έχω βρει και την υγεία μου. Συνταξιούχος, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο και ανεβαίνω πολύ τακτικά στην Πάρνηθα. Αφήνοντας για λίγο το βουνό και τη στολή του εθελοντή δασοφύλακα, διασκέδασαν με τα παιδιά τους
παρακολουθώντας τις περιπέτειες των χάρτινων συναδέλφων τους σε μια κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για αυτούς. Εξάλλου και ο ήρωας της ταινίας, ο Ντάστι, ως εθελοντίζας ο πυροσβέστης, αναλαμβάνει δράση και δίνει ένα μάθημα ζωής, πλαισιωμένος από κεντρικούς και συναρπαστικούς χαρακτήρες μέσα από αστείους διαλόγους αλλά και έντονη δράση. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, που δάνεισε τη φωνή του στον ήρωα, στηρίζει ένθερμα και στην πραγματική ζωή τον εθελοντισμό. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Πραγματικά το χρειαζόμαστε στην Ελλάδα πάρα πολύ. Έχουμε χάσει μάλλον τα δάση μας σε μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ντάστι και οι περιπέτειές του ως δασοπυροσβέστης είναι το δεύτερο μέρος μιας φημολογούμενης εναέριας τριλογίας της Disney, που στην Ελλάδα αναμένεται να αγαπηθεί πολύ με τη φωνή του Γιώργου Καπουτζίδη. Έχει δώσει άλλα φτερά στον ήρωα, στον Ντάστι, και στην πρώτη ταινία. Με πολύ μεγάλο κέφι, με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, τον έχει στα ελληνικά αποδώσει σε βαθμό που όλοι τον έχουν αγαπήσει. Η ταινία Αεροπλάνα 2, Οι Πτάμενοι Πυροσβέστες, θα ξεκινήσει να προβάλλεται για το ελληνικό κοινό από τις 28 Αυγούστου.